Και εγώ επειδή είμαι μεγάλος και θυμάμαι και τη Χούντα, μόνο Χούντα μου θυμίζουν. Από πού και ως πού σε ένα πιτσιρίκο 25 χρονών, 20-22, του έδωσε ένα όπλο και τον βάλα σε μια πόρτα. Σε ποια πόρτα, σε εκείνη που πληρώνω εγώ. Δρύμη κατηγορώ ενάντια στη διοίκηση του ΙΚΑ Ανοπόλης εξαπέλυσε ο γνωστός πατρινός Απόστολος Ζέρβας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον άνδρα της ασφάλειας του Ιδρύματος. Μεσημέρι στις 1:10 επισκέφθηκα το ΙΚΑ Ανοπόλης, προκειμένου να διεκπαιρέσω μια δική μου συναλλαγή. Στην πόρτα του υποκαταστήματος ήταν ένας νεαρός ένοπλος, ο οποίος μου απαγόρευσε την είσοδο. Όταν τον ρώτησα γιατί, μου είπε ότι τελειώνει στις 1 οι συναλλαγές με το κοινό. Του είπα ότι είναι 1:10. Αυτός ακουμπώντας το ένα χέρι στο στήθος μου και το άλλο κρατώντας ένα όπλο που είχε, εννοούσε ότι αν θα συνεχίσω να μπω μέσα, θα έβγαζε και το όπλο πιθανό να με σκοτώσει. Η διοίκηση και οι υπάλληλοι του ΙΚΑ, μιλώντας στην κάμερα του Super B, αναφέρουν ότι τα γεγονότα δεν έγιναν έτσι όπως τα παρουσιάζει ο ασφαλισμένος του Ιδρύματος. Ήταν κλειστή. Κλείνει 1 η ώρα. Κλείνει. Έτσι. Αυτή η πόρτα επίσης είναι κλειστή. Τώρα είναι. Υπάρχει φύλακας εδώ, ο οποίος φυλάει το κτίριο. Για λόγους ασφαλείας. Ο υπάλληλος επέδειξε στον κύριο την ταυτότητά του ότι είναι προσωπικό ασφαλείας και ότι η πόρτα κλείνει μετά τις 1 η ώρα για λόγους ασφαλείας της υπηρεσίας και με αυτό το πρόσχημα μόλις άκουσε ο συναλλασσόμενος το ότι είναι προσωπικό ασφαλείας ισχυρίστηκε και ισχυρίζεται ότι ο υπάλληλος του προέταξε το όπλο του. Αυτό είναι ψευδές. Τον παρέκαμψα και μπήκα μέσα στο κτίριο για να κάνω τη δουλειά μου. Με ακολούθησε, ήρθαν και κάποιοι άλλοι υπάλληλοι του ΙΚΑ, οι οποίοι μου επετέθησαν όλοι μαζί και πήγα στην διευθύντρια να ζητήσω την συμπαράστασή της, γιατί είναι πρωτόκολλα πράγματα αυτά που μου συμβαίνουν. Η διευθύντρια δεν έδωσε εντολή να κλειδωθεί η πόρτα και με κλειδώσανε μέσα και με κρατούσαν όμηρο από τις 1:10 μέχρι τις 2 σχεδόν περίπου που ήρθε η ελληνική αστυνομία. Ένας συναλλασσόμενος προσπάθησε από την πίσω πόρτα του υποκαταστήματος να εισέλθει στο υποκατάστημα χωρίς να το γνωρίζει ο φύλακας, ο οποίος έχει την ευθύνη διαχείρισης της πόρτας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και επειδή δεν του επέτρεψε την είσοδο, αυτός επετέθη, τον χτύπησε, βιοπράγησε εναντίον του με απαράδεκτο τρόπο και είναι ένα γεγονός το οποίο και εμείς σαν Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων σήμερα το καταγγέλουμε. Το περιστατικό συνέβη χθες κατά τη 1 το μεσημέρι, όταν ο κύριος Ζέρβας επισκέφθηκε το ΙΚΑ προκειμένου, όπως ισχυρίζεται, να διεκπαιρώσει μια προσωπική του υπόθεση. Εγώ πήγα εκεί για να εξαγοράσω τη θητεία μου, να τους δώσω 10.000 ευρώ. Πήγα να τους δώσω 10.000 ευρώ. Και απειλήθηκα με όπλο. Με έβρισαν. Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ έχουν την υποχρέωση να εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισμένους και τους αναλωσόμενους με το ΙΚΑ. Όσοι νομίζουν ότι δεν εξυπηρετούνται σωστά, υπάρχει νόμιμος τρόπος να προσφύγουν σε κάθε διευθυντή κάθε μονάδος και να διαμαρτυρηθούν. Ο τρόπος που επέλεξε ο συγκεκριμένος, βιοπραγώντας, χτυπώντας, απειλώντας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την ευθύνη της ασφάλειας ενός κτηρίου, είναι απαράδεκτος, είναι καταδικαστέως. Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθεί στη δικαστική οδό, δεδομένου ότι και οι δύο πλευρές έχουν καταθέσει μηνύσεις εκατέρωθεν.